Κλήσεις δεν έχουν τέλος από τους Τούρκους. Με έναν ακόμη παράνομο χάρτη εκδικούν το μισό Αιγαίο, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές της ελληνικής κυριαρχίας ως τουρκικό τομέα ευθύνης για έρευνα και διάσωση. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με χάρτη που ανέβασε στο Twitter ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών. Δείχνει την περιοχή έρευνας και διάσωσης που ανήκει στην Τουρκία σύμφωνα με τους γείτονες. Περιλαμβάνει μέρος του Αιγαίου αλλά και τη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου σε μεγάλο βάθος και στη λογική της γαλάζιας πατρίδας. Επεκτείναμε την περιοχή ευθύνης, αναζήτησης και διάσωσης στη γαλάζια πατρίδα μας για να συμπεριλάβουμε τις περιοχές αναζήτησης των εθνικών μας πλοίων που λειτουργούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλή τύχη στη χώρα μας στο νέο εθνικό σχέδιο έρευνας και διάσωσης. Έντονη και άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που κάνει λόγο για αφαίρετη και παράνομη ενέργεια. Η τουρκική περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης, που ορίστηκε αυθαίρετα με το νέο τουρκικό νόμο, είναι παράνομη στο μέτρο που επικαλύπτει περιοχές ελληνικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας, συνεπώς δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Η Αθήνα καταγγέλει τη νέα τουρκική πρόκληση, η οποία αντιβαίνει όλες τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, οι οποίες οριοθετούν τις περιοχές έρευνας και διάσωσης εδώ και πολλές δεκαετίες. Η κίνηση αυτή έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο τουρκικών αυθαιρεσιών και παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες άλλωστε ευθύνονται για την άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της τελευταίας περίοδου. Οι τουρκικές ενέργειες θα προσκρούσουν και πάλι στη διεθνή νομιμότητα με την οποία η Τουρκία θα πρέπει επιτέλους κάποτε να συμφιλειωθεί. Την ίδια ώρα το τουρκικό ερευνητικό Roots Race συνεχίζει να κινείται μέσα στα όρια της παράνομης Ναύτεξ και σε απόσταση περίπου 17 ναυτικών μιλίων νότια του Καστελόριζου, με πορεία βόρειο-ανατολική, συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά πλοία. Το πολεμικό ναυτικό με μονάδες βρίσκεται στην περιοχή και παρακολουθεί τις κινήσεις του ερευνητικού και των τουρκικών πλοίων.